Οι εθνικές γιορτές δεν είναι μόνο γιορτές για να θυμόμαστε, αλλά είναι κυρίως γιορτές για να προβληματιζόμαστε. Και τα όσα ακούσαμε προηγουμένως για τον καθέναν από τους ήρωες αυτούς, αλλά που εξέφραζαν και τη γενικότερη κατάσταση στην πατρίδα μας, μας βοηθάνε να προβληματιστούμε. Ακούστηκε ήδη. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε πολλές και μεγάλες αρετές, όμως έχουμε και μερικά ελαττώματα. Και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί συνεχίζουμε να τα έχουμε. Είδατε ανθρώπους που θυσιάστηκαν, ήρωες σαν τον Κολοκοτρώνη, σαν τον Μακρυγιάννη, τον ηρωικότερο των Αγίων και τον αγιότερο των ηρώων, να φυλακίζονται. Από ποιους? Από τους Έλληνες, από μας. Και συνήθως από αυτούς που δεν αγωνίστηκαν. Αυτό όμως έχει να πει κάτι σε εμάς. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σαν λαός, για να μπορούμε να βλέπουμε και να εκτιμάμε αυτούς που πραγματικά αγωνίζονται και να μην παρασυρώμαστε και να γινόμαστε μάζα, αλλά να παρακολουθούμε πρόσωπα και πράγματα και γεγονότα όχι με μέτρο το συμφέρον το ατομικό μας, αλλά με κριτήριο το γενικότερο. Και τώρα και σήμερα βιώνουμε μια καινούρια εθνική καταστροφή. Και ας μην κοροϊδευόμαστε. Και μην μας κοροϊδεύει κανένας. Τι μας οδήγησε σήμερα εδώ? Ότι παραλίγο να οδηγήσει σε αποτυχία την Επανάσταση του 21. Τα ίδια μας ελαττώματα. Βλέπουμε την ίδια δίψα για την εξουσία που προτιμά να καταστραφεί ο τόπος και κάποιοι να απολαμβάνουν τα λάθηρα της εξουσίας. Δεν είμαστε ανεύθυνοι εμείς. Είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι. Γιατί την εξουσία και τη δύναμη εμείς τους τη δίνουμε. Από αυτής της πλευράς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους να θυσιάζονται και εμείς να καλοπερνάμε. Και πρέπει να μάθουμε να υποτάξουμε τα πάθη μας στις αρετές. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ο διχασμός μας. Και σας το έχω πει κι άλλοτε, και σήμερα επιχειρούν να μας ξαναδιχάσουν. Εάν θα τα καταφέρουν, εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και ανάξιοι της ίδιας της ζωής μας. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τρέχουμε πίσω χωρίς μέτρα και κριτήρια. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε απόσταση από τις οποιασδήποτε κάθε φορά αναδεικνύονται εξουσίες. Να μάθουμε να είμαστε σε απόσταση. Να μάθουμε να δισελέγχουμε. Να μάθουμε να παρεμβαίνουμε και να απαιτούμε. Διότι διαφορετικά, νομίζοντας ότι σήμερα θα ωφεληθούμε εμείς, αύριο θα καταστραφούμε όλοι. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο την εθνική μας επέτειο να τη γιορτάσουμε όχι με πανηγυρισμούς, αλλά με προβληματισμό και με σοβαρότητα, να την σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία είπε προηγουμένως ο κύριος Φίλιος, ίδιοι ήμασταν τότε, ίδιοι είμαστε και σήμερα. Άραγε, ούτε από το τότε διδαχθήκαμε, ούτε από το σήμερα διδασκόμαστε. Τότε τι περιμένουμε? Και βλέπετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο χειρότεροι γινόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν και συνετέλεσαν να μας παρουσιάσουν αυτές τις ηρωικές μορφές που κάποια στιγμή συνειδητοποιήθηκαν. Δεν ήταν από την αρχή ήρωες,
και κάποιοι από αυτούς ήταν στην αρχή κατεργαραίοι. Όμως τι τους ένωσε σε έναν αγώνα, τι τους έκανε να φτάσουν στο σημείο να θυσιάσουν και τη ζωή τους? Κάτι που υπερεύαινε τα προσωπικά τους συμφέροντα, η αγάπη τους για την πατρίδα. Προσέχτε, αυτή την αγάπη για την πατρίδα σήμερα Έλληνες την ειρωνεύονται. Και εμείς τους ακούμε και δεν θυμώνουμε μαζί τους. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε χαλάσει και εμείς. Είναι οι περίφημοι αποδομιστές της ιστορίας, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αλλάξουν και την ιστορία και τα βιβλία που μαθαίνουν τα παιδιά μας την ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος είναι τα παιδιά μας να γίνουν ξένα στον ίδιο τον τόπο τους. Αλλά αν εμείς το επιτρέψουμε, αυτό θα γίνει. Αν όμως εμείς ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, ότι δηλαδή η ευθύνη για το μεγάλωμα των παιδιών μας είναι δική μας και δεν την εκχωρούμε σε κανέναν, ούτε καν στο ίδιο το κράτος και τους εξουσιαστές της κάθε στιγμής. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα εμείς καλά την ιστορία και να διδάξουμε εμείς τα παιδιά μας, για να ξέρουν τι είναι. Βλέπετε όλες τις κινήσεις και τις προσπάθειες. Βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τον τόπο μας, με το περίφημο μακεδονικό, που προσπαθούμε να συνδικολογήσουμε όλοι και δεν βλέπουμε μπροστά μας ότι για μία ακόμη φορά είμαστε έτοιμοι να ενδώσουμε. Εμείς είπαμε ότι εάν οι Σκοπιανοί δεν αλλάξουν το σύνταγμά τους, τότε δεν συγκατηθέμεθα. Εμείς θα κάνουμε πίσω και αυτοί θα μείνουν στη θέση τους. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα χειροκροτήσουμε εκείνους που θα το αποφασίσουν, ή θα ξεσηκωθούμε μέσα μας πρώτα? Σήμερα είναι το Μακεδονικό, αύριο είναι η Τσαμουριά, ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Αύριο θα κινδυνεύσει η Ήπειρος και εμείς θα κάνουμε ότι διαπραγματευόμαστε. Άρα λοιπόν, εάν δεν διδασκόμεθα από την ιστορία μας, είμαστε ανάξιοι της πατρίδας μας. Έτσι μόνο βλέπω και κατανοώ κάθε εορτασμό για κάθε εθνική επέτειο, που η κάθε μια έχει το δικό της μήνυμα.